Θλίψη ανίποτη, πόνος βουβός σε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην Ελλάδα. Ραγίζουν καρδιές οι ιστορίες των οικογενειών που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους στην πυρκαγιά της Ανατολικής Αττικής. Ταυτοποιήθηκαν οι σωροί των δίδυμων 9χρονων κοριτσιών Σοφίας και Βασιλικής Φιλιπποπούλου. Τα κοριτσάκια βρέθηκαν στο μοιραίο οικόπεδο, αγκαλιά με τον παππού και τη γιαγιά τους, οι σωροί των οποίων επίσης ταυτοποιήθηκαν. Η υπόθεση είχε λάβει διεθνείς διαστάσεις και οι δίδυμες είχαν γίνει πρωτοσέλιδος του Times. Οι γονείς ενός βρέφους 6 μηνών που χάθηκε στη θάλασσα όταν οι φλόγες κύκλωσαν τους κατοίκους στο Μάτι αφήσαν στο σημείο ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα μαζί με μερικά λευκά λουλούδια και ένα κεράκι. Αγάπη μου, μπέμπι μου, είσαι ένας υπέροχος κολυμβητής μέσα στη θάλασσα. Ήθελες να εντυπωσιάσεις τη μανούλα σου όπως κάθε φορά που σε έβλεπε και την έκανες χαρούμενη, όπως και περίμενες τον πατερούλη σου να σε χαρεί. Εδώ θα είμαστε κάθε καλοκαίρι και θα κάνουμε μαζί μπάνιο, δίπλα στον παράδεισο που θα τον ξανακάνεις πράσινο. Θα παίζουμε στη θάλασσα όλοι μαζί και αγαπημένοι. Εγώ, η μανούλα σου και η μπαμπάκα σου. Ό,τι θέλεις εσύ, μικρό μου ψαράκι. Η ιστορία ακόμα μιας οικογένειας που ξεκληρίστηκε συγκλονίζει. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 13χρονης Εβίτας, του 11χρονου Ανδρέα και του πατέρα τους Γρηγόρη, που πέθαναν στη πυρκαγιά στο Μάτι της Αττικής. Η οικογένεια εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην παραβρεθούν στην κηδεία και να σεβαστούν τον πόνο της. «Ή θα σε σώσω ή θα μείνω εδώ να καούμε μαζί». Αυτή ήταν η τελευταία φράση που είπε ο αστυνομικός της ομάδας Δίας στον ηλικιωμένο που δεν ήθελε να εγκαταλείψει το φλεγόμενο σπίτι του. Δευτερόλεπτα μετά ο αστυνομικός της Δίας πήρε τον ηλικιωμένο στην πλάτη του και βγήκαν από το σπίτι πριν αυτό παραδοθεί στις φλόγες. Εγώ ήταν το σπίτι του, πήγα να τον πάρω. Έπεσε κάτω, μου λέει: «Δεν φεύγουν, η περιουσία μου εδώ πέρα. Δεν φεύγω. Το σπίτι και εγώ ήταν, ερχόταν η φωτιά από αριστερά-δεξιά. Παραλίγο να εγκλωβιστούμε», και του λέω: «Πάμε, θα κάνουμε μαζί, θα κάνω κι εγώ μαζί σου». Ήταν καθήκον μου να το βγάλω από εκεί πέρα. Κόβουν την ανάσα τα λόγια και οι περιγραφές του 17χρονου και της μικρής του αδερφής για το πώς σώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Δεν υπάρχει άνθρωπος, πιστεύω, πάνω σε αυτό το πλανήτη που να προτιμήσει να έχει το σπίτι του παρά ένα μέλος της οικογένειάς του. Δηλαδή, να χάσω, ας πούμε, την αδερφή μου. Όχι. Δηλαδή, το σπίτι ευτυχώς ξαναχτίζεται, όμως μια ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να έρθει πίσω. Μέσα στη θάλασσα ήμασταν περίπου 5 ώρες, 6. Κρύο πολύ, κάπνανε, μπορείς να ανασάνεις, ακόμα και το κεφάλι σου ανεβασμό στο νερό, ανέπνεε στις τάχτες. Απλά θα το θυμάμαι και θα το θυμάμαι ως μια κακή εμπειρία. Δεν θα ξεχάσω που άκουγα τα ουρλιαχτά ανθρώπων και τα ουρλιαχτά των δικών μου παιδιών να μου λένε «μαμά και εγώ με», και να προσπαθώ. Να προσπαθώ να τρέξω όσο πέταξα παπούτσια και να προσπαθώ να τρέχω με τα παιδιά μου ώστε να βρω ένα μέρος να πέσω στη θάλασσα. Δεν ήξερα, σας λέω, καν αν υπάρχει θάλασσα από κάτω, που ξέρω το Μάτι σπιθαμί προς σπιθαμί. Δεν έβλεπες τίποτα μπροστά σου, υπήρχε μόνο καπνός και φωτιά. Ταυτοποιήθηκε και η σωρός του 13χρονου Δημήτρη Αλεξόπουλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο και είχε εκδώσει Amber Alert, το απόγευμα του Σαββάτου ενημερώθηκε από τη μητέρα του αγνοούμενου ότι ο γιος της ταυτοποιήθηκε ανάμεσα στα θύματα.